Σε μικροεστίες θα ήθελα να πω. Σε τι ακτίνα έχει αποκλειστεί ο χώρος? Σε ακτίνα τουλάχιστον 500 μέτρων, πάνω από 500 μέτρα. Έχουμε απαγορεύσει την είσοδο και έξοδο στο χώρο όπου ενεργούμε. Όπως επίσης έχει δοθεί σύσταση, ισχυρή σύσταση, ώστε οι κάτοικοι να μην πλησιάζουν, να έχουν κλειστά τα παράθυρα και γενικά να είναι προσεκτικοί. Γιατί νιώσαμε και ένα κάψιμο στα χείλια και στη γλώσσα. Επομένως και εμείς φοράμε μάσκες πηγαίνοντας εκεί. Ακόμα δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς μας επηρεάζει. Έχετε εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασφαλές, τι θα ακολουθήσει? Εφόσον είναι ασφαλές το πεδίο, θα μπουν, εξαρτάται βέβαια, επειδή έχουμε ακούσει για εκρηκτικά, θα πρέπει να μας διαβεβαιώσουν ότι δεν κινδυνεύουν από τα εκρηκτικά που υπάρχουν. Επομένως, μετά θα ακολουθήσει η έρευνα μέσα δηλαδή στο πεδίο. Ναι, οι πυροτεχνουργοί είναι οι πρώτοι που θα δούνε αν δεν υπάρχουν επικίνδυνες εκρηκτικές ύλες, ώστε να κινδυνεύουν μετά οι διασώστες, οι δικοί μας, για να μπουν να ψάξουν το πεδίο για να δούμε. Έχετε μια πρώτη εικόνα από τον ντρόουν που πέταξε? Όχι, δεν. Τώρα αυτή τη στιγμή σηκώνεται. Έχουμε πλησιάσει βέβαια με τις μάσκες στα 50 μέτρα. Υπάρχει. Έχουμε δει ένα κομμάτι της άτρακτου. Αυτό. Γενικά υπάρχει πολύ υλικό διάσπαρτο μέσα στα χωράφια. Πόσο κύριε? Τι εκτίμηση? Όχι, δεν υπάρχει καμία εκτίμηση. Η πληροφορία είναι ότι, το πλήρωμα ήταν 8 άτομα. Δεν ξέρω πάρα πολύ. Θα έχετε αποτελέσματα για την πλήρωση? Είναι αυτό το σύννεφο που μας είπατε. Είναι χρονοβόρο, θα πάρει μέρες, θα πάρει ώρες? Σας είπα, το πεδίο πρέπει να είναι σταθερό και ασφαλές για να μπουν μέσα οι διασώστες. Δεν θα διακινδυνεύσουμε κανένα διασώστη. Πόσα άτομα είστε, πόσοι επιχειρείτε? Πόσοι επιχειρούμε, είναι 13 άτομα από την από τη δεύτερη και τέταρτη ΕΜΑΚ και 26 πυροσβέστες. Για αυτή τη λευκή ουσία που είπατε, έχει ληφθεί κάποιο? Δεν ξέρω. Θα προσπαθήσουμε να το πάρουμε, αλλά πρέπει να είναι ασφαλές το πεδίο, να μπορέσουμε να πάμε να την πάρουμε. Αλλά δεν μπορέσετε τούτο αυτό να κάνουμε. Και να πρέπει να αναλυθεί φυσικά. Άρα από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι μια διαδικασία χρονοβόρα, θα πάρει πολλές ώρες. Θεωρώ ότι θα πάρει χρόνο αρκετό για να καταλήξουμε. Και γενικά για να απελευθερωθεί όλο το πεδίο. Εντάξει, ευχαριστώ. Ναι. Παναγιώτη. Ήταν ο Μάριος Αποστολίδης, στρατηγός, υποστράτηγος, συντονιστής των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Βόρειας Ελλάδας. Παναγιώτη, είμαστε στο...